γίνεται ακόμη μεγαλύτερη γιατί έζησαν την αρχή του μουσικού σχολείου που άρχισε, αγαπητή μου κυρία Διευθύντρια, με πολύ λίγα παιδιά και βλέπω σήμερα έχουμε έναν μεγάλο και ικανό αριθμό παιδιών και σας συγχαίρω πραγματικά για την παρουσία σας. Ένα δεύτερο που θέλω είναι να σας ευχηθώ να έχετε υγεία, γιατί η υγεία είναι το ανώτατο αγαθό το οποίο υπάρχει πάνω στη γη. Και αν ο λαός μας και αν ο καθένας μας έχει υγεία, τότε πραγματικά έχει όλη την ευλογία του Θεού. Να σας ευχηθώ ακόμη τον φωτισμό και τη χάρη και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι στη ζωή μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς να έχουμε την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό κάναμε σήμερα και τον αγιασμό. Γι' αυτό και οι αρχαίοι προγονείς μας έλεγαν «Από Θεού άρξαστε». Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η ακολουθία του αγιασμού που κάνουμε σήμερα γινόταν και στο Βυζάντιο, αλλά και ιδιαίτερα μέσα στους χρόνους της Τουρκοκρατίας που έπληξε την πατρίδα μας. Και τότε η Εκκλησία που ήταν εθναρχούσα πάντοτε έκανε αισθητή την παρουσία της όπως και σήμερα. Να ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια του Θεού και τότε πραγματικά θα είναι ο Θεός μαζί μας και θα ευλογεί τα έργα μας και τη διακονία μας. Καλή χρονιά παιδιά μου, έχετε την αγάπη μου, τις ευχές μου και τις θερμότατες προσευχές μου. Ο Θεός να είναι μαζί σας αυτή τη χρονιά και πάντοτε. Θέλω να καλωσορίσω όλους εσάς σήμερα, πρώτα τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τις αρχές του τόπου μας για την παρουσία τους εδώ. Πριν πω όμως εγώ δύο λόγια, να καλέσω πρώτα τον Δήμαρχο Καστοριάς, ο οποίος είναι και ο οικοδεσπότης αυτού του σχολείου, να μας πει δύο λόγια για το σημερινό αγιασμό. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα και τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Και με την ευκαιρία λοιπόν της έναρξης της σχολικής περίοδου και της προσγείωσης, θα έλεγα, στην καθημερινότητα. Βέβαια η καθημερινότητα έχει δυσκολίες, αλλά μπορούμε να τις ξεπερνάμε όλοι μαζί, καθημερινά, με συνεργασία και με θέληση πάνω απ' όλα. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή η μουσική ενώνει, η μουσική εμπνέει, να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και να ξεδιπλώνετε έτσι τις δυνατότητές σας. Καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά σε όλους και βέβαια υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Ένα σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κυρία Διευθύντρια, αγαπητοί μαθητές, πρώτη φορά έχουμε στο Μουσικό Σχολείο, πραγματικά χαίρομαι γιατί είναι ένα μεγάλος ο αριθμός των μαθητών και είναι κάτι το οποίο το πετύχανε πριν 3-4 χρόνια αυτοί που είχαν ασκήσει την πίεση για να δημιουργηθεί για πρώτη φορά το Μουσικό Σχολείο στην Καστοριά. Εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά για τους μαθητές, καλή πρόοδο, επιτυχία στους στόχους τους οποίους έχετε βάλει, καλή δύναμη για τους εκπαιδευτικούς και τη διευθύντρια του σχολείου. Εμείς ως Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον Κοριτζίδη, τον Γιάννη και τη Δημοτική Αρχή, οφείλουμε να είμαστε κοντά στα προβλήματα τα οποία πιθανόν να δημιουργηθούν. Να είστε γεροί, με υγεία και καλή σχολική χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, αγαπητή κυρία Διευθύντρια, εκπαιδευτική του Μουσικού Σχολείου, αγαπητοί γονείς και πολύ αγαπημένα μας παιδιά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ευτυχής σήμερα που βρίσκομαι στον αγιασμό του Μουσικού Γυμνασίου της Καστοριάς. Είναι η πρώτη φορά. Έλεγα στους προηγούμενους αγιασμούς στα άλλα σχολεία που προηγήθηκαν ότι όλοι οι μαθητές, άσχετα σε ποια τάξη είναι, ξεκινάνε με πολλές προσδοκίες, με όνειρα για την καινούργια χρονιά, για τη ζωή τους. Εξαρτάται πρώτα από εσάς τους μαθητές. Από την άλλη μεριά, εξαρτάται φυσικά από τους γονείς σας που πάντα είναι δίπλα σας, από τους δασκάλους, τους καθηγητές σας και εμάς που εκπροσωπούμε την πολιτεία σε όλες τις βαθμίδες. Προσωπικά, λίγο καιρό πριν, η κυρία Διευθύντρια με κατέστησε κοινωνό των προβλημάτων που αντιμετωπίζεται σε εξοπλισμό και αυτό γιατί είναι το ευχάριστο γεγονός ότι έχουμε τεράστια προσέλευση, τεράστια συμμετοχή ενδιαφερομένων μαθητών να πάνε στο Μουσικό Γυμνάσιο. Υπήρχαν ελλείψεις σε θερανία και άλλο εξοπλισμό. Έκανα τις ενέργειες που έπρεπε. Ήδη άρχισαν να έρχονται καρέκλες και κάποια θερανία και σε πολύ λίγο καιρό θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Η Καστοριά έχει βαθιές ρίζες στον πολιτισμό και πολύ βαθιά μουσική παιδεία, κύριε Διευθυντά της Φιλαρμονικής του Δήμου. Από πολλές δεκαετίες πριν είναι γνωστή η έφεση των Καστοριανών στη μουσική. Άρα λοιπόν, αυτή την προσπάθεια που προσπαθούσαμε να την ευωδώσουμε πριν από 10 χρόνια
έφτασε πριν από 3 χρόνια να ξεκινήσει. Τώρα είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός, από ό,τι μου είπε η διευθύντριά σας, ότι είναι σχεδόν 100 οι μαθητές στις 3 τάξεις. Άρα λοιπόν προχωράτε μπροστά, βασισμένοι στις αξίες, στον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας. Αυτές είναι οι καλύτερες παρακαταθήκες. Από εκεί και πέρα θα πάρετε μια γενική παιδεία για να είστε ικανοί να σταθείτε με τον εμπλουτισμό των γνώσεών σας, των δεξιοτήτων, να σταθείτε στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ευρώπη και σε όλη τη γη. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και δύναμη όλη τη χρονιά.